αυτές οι εκλογές κλείνουν, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, μια πορεία δύσκολη. Κλείνουν μια περίοδο μεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού. Αλλά ανοίγουν και ένα καινούριο δρόμο. Το δρόμο της ελπίδας, το δρόμο της νέας Ελλάδας. Και δεν υπάρχει πίσω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Με τόσες θυσίες που ξεπεράσαμε, δεν θα πάμε ποτέ σε όλα εκείνα που μας έφεραν στην κρίση. Και αυτό είναι το μήνυμα, το μήνυμα το δικό μου απόψε. Κλείνει μια δύσκολη περίοδος, ανοίγει ο δρόμος της ελπίδας και πίσω δεν υπάρχει. Τώρα κλείνει περίοδος των μνημονίων, των θυσιών, της ανεργίας. Μέσα σε 2 χρόνια μόλις. Ποιος το περίμενε από όλους αυτούς, Έλληνες και ξένους. Βγάλαμε πρωτογενή πλεονάσματα για πρώτη φορά στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, που σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε πια δανεικά για να βγάλουμε τη χρονιά. Και στα τέλη του 2015 δεν θα χρειαζόμαστε δανεικά ούτε για να πληρώνουμε τους προηγούμενους τόκους. Πώς τώρα να κάνουμε πίσω? Φέτος το φθινόπωρο θα έχει τακτοποιηθεί πλήρως και το χρέος. Ήδη οι τόκοι που πληρώνουμε έχουν πέσει στο μισό από ό,τι πληρώναμε ακόμα και πριν από την κρίση. Και θα πέσουν κι άλλο τα επιτόκια, θα μειωθούν κι άλλο οι τόκοι. Μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε πλέον πίσω? Και η απόδειξη, βγήκαμε στις αγορές πολύ νωρίτερα από ό,τι όλοι περίμεναν. Και αγορές ψήφισαν Ελλάδα, ψήφισαν αξιοπιστία. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι μια ολόκληρη περίοδος δυσκολίας μέσα σε 2 χρόνια τελειώνει και κανείς δεν θα μας πάει πίσω. Και επειδή κάποιοι είχαν προτείνει να μοιάσουμε στην Αργεντινή, να βγούμε από το ευρώ, να ασκήσουμε τα μνημόνια, ας δούμε λοιπόν τι έγινε σε αυτή τη χώρα, στην Αργεντινή. Πτώχευσαν αυτοί το 2002. Γύρισαν στο δικό τους το νόμισμα. Κουρέψανε πολύ μικρότερο χρέος από ό,τι εμείς. Και τι έγινε τότε? Κάηκαν οι πόλες τους. Έκλεισαν οι τράπεζές τους. Βούλιαξε η Αργεντινή στον πληθωρισμό. Εξανεμίστηκαν οι καταθέσεις των κατοίκων της. Και από τότε πέρασαν 12 χρόνια. 12 χρόνια από τότε και σήμερα. Τι συμβαίνει άραγε στην Αργεντινή? Εξακολουθεί να έχει τεράστια προβλήματα. Και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της. Στο εξωτερικό την κυνηγάνε για τα χρέη της. Οι ξένοι δανειστές της δημεύουν περιουσιακά τη στοιχεία όπου τα βρουν. Ενώ στο εσωτερικό έχει βουλιάξει σε τεράστια και συνεχή φτωχοποίηση και σε απίστευτες ταραχές. Και αυτά συνέβησαν πού? Στην Αργεντινή, με τις μεγάλες εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εδώ αν εμείς κάναμε τα ίδια. Αυτός ήταν ο δικός τους άλλος δρόμος. Αυτό μας πρότειναν. Και ευτυχώς που δεν τους ακούσαμε. Ξέρω ότι αυτά τα 2 χρόνια έγιναν ασφαλώς και αδικίες, φίλες και φίλοι. Μερικές ήταν αναπόφευτες. Όμως όλα τα βλέπουμε και όλα τα διορθώνουμε βήμα-βήμα. Αυτές τις αδικίες θα τις αποκαταστήσουμε. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που ερχόταν την αποτρέψαμε μια για πάντα. Και τώρα χτίζουμε, οικοδομούμε μια καινούργια Ελλάδα με οικονομία υγιή, με σταθερούς οικονομικούς, δημοκρατικούς, κοινωνικούς θεσμούς και με τους Έλληνες ενωμένους, ώστε να μην πέσουμε ποτέ πια σε αυτή την κρίση. Προτείναμε, ακούστε, ήδη ένα καινούριο σύνταγμα, ώστε να γίνουν όλες εκείνες οι επαναστατικές, ριζοσπαστικές, τεράστιες αλλαγές που τόσα χρόνια ζητούσατε. Αλλαγές που ποτέ δεν προχώρησαν. Να εκλέγεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθείας από τον ελληνικό λαό. Να σταθεροποιηθεί έτσι το δημοκρατικό μας σύστημα. Να μην εκβιάζονται κάθε τόσο πρόωρες γενικές εκλογές με πρόσχημα την εκλογή του νέου πρόεδρου της Δημοκρατίας. Και για να υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις που θα εξαντλούν την τετραετία, όπως συμβαίνει στις περισσότερες δημοκρατικές χώρες. Να μην είσαι μετά ταυτόχρονα, να μην μπορείς να είσαι, να υπάρχει ασυμβίβαστο για να είσαι. Να μην μπορείς να είσαι ταυτόχρονα υπουργός και βουλευτής μαζί.
ώστε η Βουλή να είναι αληθινή συνέλευση των εκπροσώπων του λαού και όχι προθάλαμος επίδοξων υπουργών. Να θεμελιωθεί η πλήρης ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Όχι να καθυστερούν επί δεκαετίες υποθέσεις που σε άλλες χώρες τελειώνουν σε 6 μήνες και ένα χρόνο. Και να αποφασίζει τη συνταγματικότητα των νόμων ένα ανώτατο δικαστικό σώμα. Να αλλάξει το καθεστώς της ευθύνης των υπουργών και της ασυλίας των βουλευτών. Να προστατεύονται βουλευτές ώστε να κάνουν τη δουλειά τους και όχι να βρίσκονται υπεράνω του νόμου. Και να υπάρξει, φίλες και φίλοι, να υπάρξει όριο. Ακούστε αυτό, γιατί είναι πραγματικό νέο. Είναι νέο για τους νέους. Να υπάρξει όριο και στη θητεία του Πρωθυπουργού και των τομικών αρχόντων. Όχι ισόβιοι άρχοντες άλλο στην Ελλάδα. Να υπάρξει ένα σταθερό εκλογικό σύστημα που θα αλλάζει μόνο με ισχυρές πλειοψηφίες στη Βουλή. Και να μειωθεί επιτέλους ο αριθμός των Ελλήνων βουλευτών. Και μια που είναι η νεολαία πάλι σε αυτό το πιο όμορφο διάλογο που υπάρχει για ένα πολιτικό να μιλάει με τη νεολαία και τα νιάτα, να πω ότι ένα από αυτά που θέλουμε στο Σύνταγμα είναι να επιτραπούν επιτέλους και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όχι να είναι η Ελλάδα η μόνη χώρα που συνταγματικά τα απαγορεύει. Απαγορεύονται τα ιδιωτικά, βουλιάζουν τα δημόσια και τα Ελληνόπουλα φεύγουν για σπουδές στο εξωτερικό. Και κάτι ακόμα, να επιτραπεί η οριοθέτηση των βοσκοτόπων και συνταγματικά να προστατευθεί η διαχείριση των υδατίνων μας σπόρων. Μιλάμε για μια χώρα με ένα καινούριο σύνταγμα. Για να γίνουν όσα δεν έχουν γίνει για πάρα πολλές δεκαετίες και όσα δυστυχώς θεωρούνται αυτονόητα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και ακόμα, πέραν από το Σύνταγμα, την Τρίτη πρόκειται να ανακοινώσουμε το καινούριο αναπτυξιακό μας πρότυπο που προβλέπει ότι μέχρι το 2020 η Ελλάδα θα έχει ανακτήσει πλήρως το βιωτικό επίπεδο που είχε πριν από την κρίση. Αλλά με ανταγωνιστικότητα, με εξωστρέφεια και όχι με δανεικά όπως γινότανε παλιά. Και θα μπορεί έτσι πολύ περισσότερο να αναπτυχθεί στη συνέχεια. Φέτος, μετά από 6 ατέλειωτα χρόνια ύφεσης, για πρώτη φορά θα έχουμε ανάκαμψη και ανάπτυξη του χρόνου το 15 2,9% και το 16 3,7%. Και μιλάω ότι με επίσημα στοιχεία λέγονται αυτά. Η ανεργία ήδη ξεκίνησε να υποχωρεί 3 συνεχείς μήνες και αυτό θα γίνει συνεχώς από εδώ και πέρα και ως το 18 θα έχουν δημιουργηθεί 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Θα έχει υποχωρήσει 10 μονάδες η ανεργία. Με το 2020 θα είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Ποιοι τα προβλέπουν αυτά? Μα όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, τους ξέρετε, εκείνοι οι οργανισμοί που πριν από 2 χρόνια μας θεωρούσαν τελειωμένους. Και εμείς τι λέμε? Ότι αυτά τα χρόνια πήγαμε καλύτερα από τις προβλέψεις τους. Και ότι στα επόμενα χρόνια θα πάμε πάλι καλύτερα από τις προβλέψεις τους. Και πώς θα γίνει αυτό? Με μεταρρυθμίσεις που κάνουμε συνέχεια και με επενδύσεις που άρχισαν να έρχονται.